Νέο Χαστούκι ισχυρίζεται πως έριξε στα Ηνωμένα Έθνη ο Τατάρ και στις συνεχείς προτροπές του οργανισμού να παρακαθίσει σε τριμερή το Σεπτέμβριο. Μόλις χθες λάβαμε ένα τηλεφώνημα από τα Ηνωμένα Έθνη. Είχαν μεγάλη προσδοκία να μας φέρουν στο τραπέζι το Σεπτέμβριο. Εμείς είμαστε σε συνεννόηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, τον Υπουργό Εξωτερικών και τους πολύτιμους γραφειοκράτες του. Τους απάντησα πως θα καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μόνο με την επιβεβαίωση της κυριαρχικής ισότητας και της κρατικής μας υπόστασης. Τώρα περιμένουμε. Από την Τουρκία που βρίσκεται ο Τατάρ είπε πως μόνο εάν γίνουν αποδεκτά το απευθείας εμπόριο, οι απευθείας πτήσεις, οι απευθείας επαφές και η άρση όλων των εμπάργκων και περιορισμών, θα επιστρέψει σε συζητήσεις όπως αυτές που έγιναν στο Κρά Μοντανά, προσθέτοντας πως για τον ίδιο συνεχίζεται μια διαδικασία διπλωματίας χωρίς αυτή να διεξάγεται σε τραπέζι, με την κυβέρνηση να τοποθετείται άμεσα στις δηλώσεις του κατοχικού ηγέτη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρίσκεται σε διαρκή επαφή και επικοινωνία με τη Γενική Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών εδώ και καιρό, όπως άλλωστε ο ίδιος έχει δηλώσει. Μοναδικός στόχος παραμένει η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, του μέχρι σήμερα κεκτημένου των συνομιλιών, καθώς και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οτιδήποτε εκφεύγει αυτού του πλαισίου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ούτε από την ελληνοκυπριακή πλευρά, ούτε από τη διεθνή κοινότητα, όπως κατ' επανάληψη έχει επισημανθεί. Μέσα σε αυτό το περίεργο κλίμα στα κατεχόμενα αλλά και εν μέσω αντιδράσεων στο εσωτερικό, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να ανιχνεύσει τις προθέσεις της Άγκυρας εν ώψη Γενικής Συνέλευσης ΟΗΕ κατά την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στις Βρυξέλλες. Με τον ίδιο τον Τούρκο αξιωματούχο να δηλώνει έτοιμος και απόλυτα βέβαιος πως θα βρει μπροστά του το Κυπριακό. Γνωρίζουμε πως υπάρχουν ακόμη πολλά ζητήματα που δεν έχουν επιληθεί στις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς χαιρετίζουμε αυτή την πρόσκληση. Το θεωρούμε ως προσπάθεια για διάλογο. Χρειάζεται να γίνουν συγκεκριμένα βήματα σε μεγάλα θέματα. Πληροφορίες του alphanews.live αναφέρουν πως ο Κωνσταντίνος Κόμπος δεν θα ήταν ποσός αρνητικός σε μια προσωπική συνάντηση με τον Χακάν Φιντάν, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει πού στέκεται η Τουρκία. Παράλληλα, όμως, η Κυπριακή Δημοκρατία διαρρέει πως θα θέσει ξεκάθαρα κάποια ζητήματα που αφορούν τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της Άγκυρας. Την ίδια ώρα, με τον δικό της τρόπο, η Άγκυρα επιμένει να συντηρεί το αφήγημα πως η Κύπρος αποτελεί στόχο λόγω της στάσης και των χειρισμών της κυπριακής κυβέρνησης στην κρίση της Μέσης Ανατολής. Μετά το καμπανάκι που χτύπησαν στο πολιτικό πεδίο με αφορμή τις δηλώσεις του ηγέτη της Χεσμπολάχ, πρώτα η τουρκική διπλωματία και μετά ο Τατάρ, τώρα ήρθε η σειρά των στρατιωτικών να προτάξουν το θέμα. Με την διαβεβαίωση όμως, κυρίως για εθνικούς λόγους, πως το ψευδοκράτος μπορεί επί του παρόντος να κοιμάται ήσυχο. Η πρόσφατη αυξημένη κινητικότητα στο νησί της Κύπρου και οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Νότιας Κύπρου παρακολουθούνται σχολαστικά και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα εναντί οποιονδήποτε απειλών που μπορεί να απευθύνονται στην ασφάλεια της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου. Όσα στρατεύματα και αν συσσωρευθούν, σας διαβεβαιώνουμε ότι παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις. Προς το παρόν, μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν έχει δημιουργηθεί μια αρνητική κατάσταση που να αφορά την ασφάλεια της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου. Η τοποθέτηση έγινε από πηγές του Υπουργείου στην τουρκική εφημερίδα Milliyet και σε ερώτηση αν η ανάπτυξη αμερικανικών και βρετανικών στρατευμάτων στην περιοχή θα επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια του ψευδοκράτους. Οι δηλώσεις της Άγκυρας έγιναν πάντως λίγες μόνο ώρες μετά την κάθοδο στην περιοχή ενός άλλου αμερικανικού αεροπλανοφόρου, του Abraham Lincoln, συνοδευόμενο από καταστροφής πυράβλων και εξοπλισμένο με μαχητικά αεροσκάφη F-35. Αποστολή του είναι να προστατεύσει το Ισραήλ από μια ενδεχόμενη πυραυλική επίθεση του Ιράν. Στην έφλεκτη περιοχή ήδη βρίσκεται από τα μέσα Ιουλίου άλλο ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο, το Θεόδωρος Ρούσβελτ.